αλήθεια είναι ότι η ομάδα το χρειαζόταν αυτό το παιχνίδι, γιατί όπως είδαμε όλοι την Πέμπτη είχαμε ένα άσχημο αποτέλεσμα και φάνηκε ότι η ψυχολογία είναι πολύ, πολύ πεσμένη. Μας επηρέασε όλους αυτό το αποτέλεσμα γιατί δεν το περιμέναμε. Αλλά είμαστε στον ΠΑΟΚ, είμαστε στη μεγαλύτερη ομάδα και πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και να συνεχίσουμε. Πόσο δύσκολες είναι αυτές οι μέρες μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν συνηθίζει να μην παίζει τέτοια περίοδο, τουλάχιστον του Φεβρουάριου στην Ευρώπη. Πώς το ξεπερνάτε καθημερινά? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι για όλους μας είναι δύσκολο και για εμάς και για τον κόσμο. Όπως είπα και πριν, δεν το περιμέναμε ότι θα αποκλειστούμε. Αλλά όπως είπα και πριν, είμαστε στον ΠΑΟΚ, πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. Έχουμε πολλούς καλούς παίχτες και 25-26 που είμαστε εδώ είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Απλά πιστεύω ότι το πρόβλημα έτσι όπως το βλέπω εγώ είναι θέμα ψυχολογίας και πιστεύω ότι πρέπει να σηκώσουμε όλοι το κεφάλι ψηλά και να συνεχίσουμε μπροστά. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που με ψήφισε. Με δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το βραβείο δεν το χάρηκα και τόσο, γιατί όπως είπα και πριν, μακάρι να περνούσαμε την Πέμπτη και να μην έπαιρνα αυτό το βραβείο. Γιατί αυτό το παιχνίδι το οποίο κάναμε την Πέμπτη και αποκλειστήκαμε ήταν πολύ κακό για όλους μας. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι δεν είχα πολλές συμμετοχές και το τελευταίο παιχνίδι που είχα παίξει ήταν με τον Παναθηναϊκό στα play-off εκτός έδρας και η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο πίσω σε φυσική κατάσταση όπως φάνηκε και στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά. Αλλά πιστεύω ότι δουλεύω σκληρά για να φτάσω στο επίπεδο που ήμουν και πριν, ακόμα και να γίνω καλύτερος. Προσπαθώ κάθε μέρα στην προπόνηση. Όπως όλοι οι παίκτες πρέπει να προσπαθούν συνέχεια στην προπόνηση για να γίνουμε όσο γίνεται καλύτεροι, για να φτάσουμε την ομάδα όσο ψηλά γίνεται.